Φλερτάρω πάρα πολύ άσχημα με την ιδέα του να κάνω το βίντεο με την πιτζάμα, αλλά όχι. Φίλοι μου καλοί, φίλοι μου αγαπημένοι, εχθροί και μπάτμαν, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην vlog μας day 2. Διευκρινιστικά πράγματα. Δεν θα με βλέπετε πάντα σε αυτό το background. Ε, απλά επειδή είναι η αρχή και η απόφασή μου ήταν πάρα πολύ ξαφνική... Ε, δεν έχω προλάβει να συλλέξω ακόμα το υλικό που θέλω για τις υπόλοιπε ημέρε. Έχω μόνο πρόγραμμα για μία-δύο μέρε μετά. Δεύτερον, σήμερα θα μιλήσουμε για μια ιδέα μέρες με ταλάνισε πάρα πολύ. Και θα μιλήσουμε για μια ιδέα την οποία σκέφτηκα μετά από πάρα πολύ στράγγιγμα τον κεφάλι μου. Έχω ξυπνήσει από τι 7.30 ώρα με μπουκωμένη μύτη. Αν με ακούσει και μιλάω λίγο. Είμαι μπουκωμένη. Ε, έχω ξυπνήσει με μπουκωμένη μύτη και στίβω το κεφάλι μου για να βρω ιδέε. Που θα ήθελα να συζητήσουμε, πράγματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσουμε, όχι ακριβώ και πάντα εμπορικά, θα έχει και εμπορικά, δηλαδή να σα προτείνω πράγματα ε, σε βίντεο. Ε, απλά επειδή θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά τη φασούλα, από εκεί που θα μίλαγα για κρέμε ματιών, είπα να μιλήσουμε για κάτι άλλο, το οποίο έχει να κάνει με τα New Year's Resolutions. Έχει να κάνει με τι ε, αποφάσει και τους στόχους του οποίους θέλουμε να βάλουμε για την επόμενη χρονιά. Έχω να κάνω New Year's Resolutions, από το βίντεο που είχα γυρίσει New Year's Resolutions, πρέπει να είναι σίρκα 2021, 22, δεν θυμάμαι πότε έχω να κάνω New Year's Resolutions. Και αυτό, όχι γιατί ε, θεωρούσα ότι δεν θα καταφέρω ή γιατί βαριόμουν, γιατί πολύ απλά, ή, επειδή ακριβώ πέρασε αυτό το κομμάτι της ανχόντου διαταραχής, δεν ήθελα να πιέσω τον εαυτό μου με πράγματα τα οποία θέλω να κάνω για την επόμενη χρονιά, για να μην μου ξεσπάσει σε άγχο. Αλλά, επειδή είμαι ένα φύσιν αισιόδοξο άνθρωπο, είμαι αυτή που σου λέω ότι δεν υπάρχει τοξική θετικότητα, υπάρχει απλά θετικότητα και αν δεν βλέπει τα πράγματα με θετικότητα, δεν θα προχωρήσει ποτέ μπροστά. Πώ με βρίσκει. Λοιπόν, αποφάσισα στι 7.30 ώρα το πρωί, βασικά ψέματα τα λέω στι 8.30 από τι 7.30 ώρα να σκέφτομαι, στι 8.30 κατέληξα σε, το... σε αυτή την ιδέα, να φτιάξω μία λίστα με πράγματα τα οποία εγώ θέλω να κάνω την χρονιά που έρχεται, όχι με τη διάθεση την πιεστική, αλλά με τη διάθεση την θετική του να δώσω κίνητρο στον εαυτό μου για να κάνω κάτι καλύτερο. Για μένα. Κυρίω και για την υπόλοιπη διαβίωση, το σπιτιό μου. Η αδερφή μου. Δεν κοιμήθηκα ποτέ, δεν μπορούσα να αναπνεύσω και ξύναγα μέχρι τι 7. Μπράβο, Κατερίνα μου. Στην ίδια μοίρα είμαστε. Εγώ και η αδερφή μου, ένα άνθρωπο ρε πούστη μου. Ένα άνθρωπο. Συγκοινωνούν τα δοχεία μια ζωή και εσύ είμαστε τόσο διαφορετικέ. Κατέρινα, γεια σου. Τα resolutions τα οποία έχω συγκεντρώσει με έκαναν να καταλάβω και πολλά πράγματα για μένα. Που μια ζωή κάνω αυτό που λέει και η Καρδάσιαν Παύλα Τζένερ. It's the year that we are realizing things. Ε, καταλαβαίνω πολλά πράγματα για μένα, συμπεραίνω πολλά πράγματα για μένα και συμπεραίνω και πολλές αδυναμίες και δίνω λύσεις σε προβλήματά μου. Ένα πράγμα το οποίο είναι το πρώτο στο resolution του 2023 προ 2024 είναι το, το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι το πρόγραμμα. Πολλά από τα προβλήματα που έχω πηγάζουν από το ότι έχω διάσπαση προσοχής Κατ' επέκταση μου είναι δύσκολα κάποια πράγματα να τα κάνω. Δεν πιέζω παραπάνω τον εαυτό μου, σαν part του process του να μην πάθω ξανά αν έχω τη διαταραχή. Ε, και τα αφήνω προ τα πίσω. Με αποτέλεσμα να περνάει ο καιρό και να με παίρνουν μπάλα. Το πρώτο λοιπόν πράγμα το οποίο, από το οποίο πάσχω και θέλω να βοηθήσω τον εαυτό μου να το αποκτήσει και θέλω να τον βοηθήσω ακόμα πιο σκληρά, μάλλον όχι σκληρά, θα το πω επισταμένο, είναι η απόκτηση ενό προγράμματο. Είναι αυτό που με χτυπάει και με πονάει περισσότερο και από το χαλάρωμα ανάμεσα στα μπούτια μου τα τελευταία 7 χρόνια από την απώλεια των κιλών. Γιατί, α, έχω διάσπαση προσοχής, πράγμα το οποίο καθιστά πολύ δύσκολη την καθημερινότητά μου με το τι χαώνομαι. Ε, β, έχω μια σχετικά πρόβλεπτη καθημερινότητα με την έννοια το ότι είμαι πολλέ περισσότερε ώρε με τα παιδιά γιατί το μαγαζί που έχουμε φτιάξει με τον Παναγιώτη είναι στην αρχή. Το Παναγιώτη αναγκαστικά επειδή μένα, τη δουλειά μου δεν μπορεί να υπομιστεί κάποια κομμάτια τη ο Παναγιώτη είναι περισσότερε ώρες στο μαγαζί, δεν είναι δηλαδή όπως όταν είχαμε το pet shop που άφηνε το pet shop ερχότανε, μπορούσε να με βοηθήσει. Το να μπουν δεν μπορεί να τα αφήσει τώρα, στην προ προκειμένη φάση και δεν μπορώ και εγώ να αφήσω τη δουλειά μου για να πάω περισσότερες ώρες στο μαγαζί πέραν του πεντάωρου που πάω το βράδυ. Οπότε έχουν πέσει πολλά πράγματα τη καθημερινότητα πάνω μου. Και προσπαθώ και πασχίζω να βοηθήσω τον εαυτό μου να αποκτήσει ένα πρόβλημα, να αποκτήσει ένα πρόγραμμα, αλλά θέση καθημερινότητα. Τα παιδιά τα οποία έχουν διαφορετικέ ανάγκε και τρελό πρόγραμμα. Το τρελό πρόγραμμα τη δικιά μου τη δουλειά που από τη φύση τη αυτή τη δουλειά δεν έχει ένα πρόγραμμα. Δεν μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα, σκάνε πολλά εμβόλυμα. Ε, είναι και το κομμάτι τη διασπάση προσοχή. Είναι ένα τεράστιο αγχωτικό κομμάτι, το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο εγώ, και μου βάζω το challenge αυτό για το 24, να βρω έναν τρόπο να αρχίσω να το μανατζάρω. Να αρχίσω δηλαδή να βρω τρόπου κι άλλου να οθήσω τον εαυτό μου στο, στο να αποκτήσει ένα σχετικό πρόγραμμα. Δεν μου βάζω κανένα μαχαίρι στο λαιμό στο να γίνω Stepford Wife και να είμαι σε όλα strict με το ρολόι στο χέρι, αλλά θα πρέπει να βοηθήσω τον εαυτό μου να αποκτήσει ένα καλύτερο πρόγραμμα σε όλα αυτά. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο θέλω να διορθώσω στον εαυτό μου είναι ο, η λίγο καλύτερη διαχείριση των εξόδων μου σε ό,τι έχει να κάνει με τα έξοδα που δεν έχουν να κάνουν με λογαριασμού. Ε, Κάποτε ήμουν πολύ κακή στη διαχείριση ακόμα και των λογαριασμών. Κάτι όμως το οποίο το διορθώσαμε παρέα με τον Παναγιώτη, το βοηθήσαμε και οι δύο πάρα πολύ. Έχω αλλάξει αυτό το κομμάτι, ε, ξέρω πώς θα κατανέμω τους λογαριασμούς και από εκεί και πέρα το κομμάτι των εξόδων που αφορούν τα προσωπικά μου έξοδα, θα ήθελα να σταματήσω να εξοδεύω πράγματα ε, για πράγματα τα οποία δεν χρειάζομαι. Το έχω... Ευτυχώ και εδώ στο part του Resolution 24 θα γίνει και ένα part του τι Resolution θα έπρεπε να έχω τι προηγούμενε χρονιέ, τα οποία τα έχω φτιάξει. Ε, έχω σταματήσει να ξοδεύω όσο αλόγε τα ξόδευα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θέλω, δεν το έχω φτάσει ακόμα στο σημείο που θα έλεγα ότι το κοντρολάρω 100%. Άρα πιστεύω ότι χρειάζομαι περισσότερη ενίσχυση σε αυτό το κομμάτι. Θε το, το stimulation τη δουλειά που κάνω και τα ερεθίσματα τη δουλειά που κάνω που διαρκώ με βάζουν σε μία. Ε, με, φέρνουν αντιμέτωπη με καινούργια πράγματα. Θε ότι στη δουλειά μου καλούμε να φοράω περισσότερα outfits, οπότε δεν μπορώ να φοράω συνέχεια τα ίδια. Κι όμω, άμα δείτε, είμαι από του ανθρώπου που ανακυκλώνω. Και είμαι από του ανθρώπου που θα με δείτε με ένα φόρμα, θα με ρωτήσετε τι είναι αυτό και θα σου πω 2018. Κρατάω πράγματα. Και στο κρατάω πράγματα, περνάω στο τρίτο resolution του 23, που είναι το ότι πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου να κάνει let go. Πρέπει να αρχίσω να αφήνω πράγματα γιατί ναι και το hoarding το έχω βοηθήσει και αρχίζω και ξεσκαρτάρω, δεν το έχω φτάσει στο σημείο που εγώ μέσα μου ψυχολογικά νιώθω άνετα με αυτό. Δηλαδή, ναι, όντω έχω αρχίσει και ξεσκαρτάρω, δεν νιώθω άνετα όμως με αυτό. Και θέλω να αρχίσω να νιώθω περισσότερο άνετα με το να ξεσκαρτάρω πράγματα. Οπότε, στην προσπάθεια αυτή, ίσω θα πρέπει να αρχίσω να πιέζω τον εαυτό μου να αφήνει κι άλλα. Ε, θεωρώ ότι πολλά πράγματα γύρω μου είναι essential και δεν με βοηθάει και το γεγονό ότι είναι και ο Παναγιώτη ένα τέτοιο χόρτερ. Οπότε είμαστε και οι δύο λίγο δέσμοι σε αυτά τα πράγματα. Τώρα. Το κομμάτι των εξόδων και του hoarding είναι κάτι το οποίο θέλοντας και εμεί το έζησα και όταν κάναμε το pet shop γιατί τότε αναγκάστηκα τότε σταμάτησα να ξοδευολόγησα, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε το pet shop, γιατί έπρεπε να επενδύσουμε αλλού. Τώρα ποντάρω στο ότι θα μου μπει ένα τεχνητό μαχαίρι στο λαιμό, που είναι η ανακαίνιση και γενικότερα τα έξοδα του μαγαζιού, που δεν θα με αφήνουν να ξοδεύω με τέτοιο αλόγιστο. Ε, απ' την άλλη, είναι και ένα challenge που βάζω στον εαυτό μου 24, να σταματήσω να ξοδεύω αλόγιστα σε πράγματα και να στοκάρω πράγματα. Που δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή, παθαίνω και ένα fear of missing out. Έχω πάρει 150 κάψουλε Nespresso Spices ε, Λε και δεν έχω όλου του καφέδε να πίνω και φοβάμαι ότι θα τελειώσω και δεν θα έχω άλλο. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι που θέλω να ξοδεύω πολλέ φορέ συνοδεύεται και από το, το fear of missing out, το φόβο του θα ξεμείνω από κάτι από το οποίο δεν μπορώ να ξεμείνω. Δηλαδή, και να θέλω δεν μπορώ να ξεμείνω από καφέδε. Θα ξεμείνω το συγκεκριμένο καφέ, αλλά όχι. Ε, ένα άλλο πράγμα το οποίο θέλω να βάλω στον εαυτό μου, σαν New Year Resolution, για να το διορθώσω το 2024, είναι το να διαβάζω περισσότερο. Και αυτό δυστυχώ το κατάλαβα φέτο το καλοκαίρι που. Α, όχι πέρυσι το καλοκαίρι, φαντάζομαι το φετινό καλοκαίρι να μην συνέβη ποτέ. Ε, διάβασα ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα σε τέσσερι ημέρε και μου φάνηκε. Και... Είμαι ένα άνθρωπο τη ψηφιακή τεχνολογία. Είμαι ένα άνθρωπο ε, του ψηφιακού κόσμου. Είμαι ένα άνθρωπο που θέλω να έχω ένα κινητό στα χέρια μου. Κουνώ πάρα πολύ τα χέρια μου. Και αυτό είναι ο Νίγιο Γιάννη Λούσο, Πρέπει να σταματήσω κουνώ τα χέρια μου. Το βλέπω και στην τηλεόραση, το βλέπω και παντού όπου, όπου με βλέπω. Κουνάω χέρια. Δεν ξέρω γιατί θέλω να κάνω τόσο πολύ. Κατανοητά αυτά που θέλω να πω, επειδή φοβάμαι ότι μιλάω στο YouTube, που φοβάμαι ότι θα σα τρομάξω και κουνάω χέρια συνέχεια. Όχι. Λοιπόν. New Year Resolution. Να σταματήσω να κουνάω τα χέρια μου. Και New Year Resolution. Και συνεχίζω να διαβάζω περισσότερο. Επειδή είμαι ένα άνθρωπο που λειτουργώ πάρα πολύ με τα οπτικά ερεθίσματα, ε, λόγω του νευροβέστου του εγκεφάλου μου, ε, μ' αρέσει να βλέπω και να ακούω. Το διάβασμα για μένα, και αυτό συμβαίνει γιατί ε, μπορώ να κάνω και άλλα τα ταυτόχρονα. Δηλαδή, μπορώ να σιδερώνω και να βλέπω μια σειρά. ή να ακούω ένα βίντεο στο YouTube ή να ακούω ένα audiobook. Η αλήθεια όμω είναι ότι το διάβασμα, το οπτικό διάβασμα, όπω και το ε, πρακτικό γράψιμο, και όχι στον υπολογιστή, βοηθάει το cognitive function γενικότερα τι γνωστικέ λειτουργίε του εγκεφάλου μα πολύ περισσότερο. Οπότε το να διαβάζω περισσότερο δεν έχει να κάνει μόνο με τη συναισθηματική έλλειψη που έχουν πάνω μου τα βιβλία. Έχει να κάνει και με το ότι δεν θέλω να σταματήσω να εξασκώ τον εγκέφαλό μου. Γιατί γουστάρω να εξασκώ τον εγκέφαλό μου. Έχω κατεβάσει μια ολόκληρη εφαρμογή για αυτό, παιδιά, που λέγεται Cognifit. Ναι. Και κάνω ασκήσει για να εξασκώ τον εγκέφαλό μου. Πρόβλημα το λέει αυτό. Αλλά πέραν από το ότι θέλω να εξασκώ τον εγκέφαλό μου, μου λείπει αυτό το συναισθηματικό ταξίδι, που βιώνω διαβάζοντα ένα βιβλίο. Το ότι πλάθω εικόνε εγώ με το κεφάλι μου, τι γραμμέ που διαβάζω. Όχι μόνο γιατί εξασκώ τον εαυτό μου στο να διαβάζει, γιατί διαβάζει και κάτι ψηφιακά. Είναι το συνέστημα του ταξιδιού που λαμβάνει. Είναι η αίσθηση του γυρνάω τη σελίδα και βλέπω ότι τελειώνω. Τελειώνω το βιβλίο. Οπότε θέλω, επειδή μου λείπει αυτό το συνέστημα, να προσπαθήσω να διαβάζω περισσότερο. Πώ θα τα καταφέρω, αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω γιατί η έλλειψη χρόνου είναι το νούμερο ένα κομμάτι της, ε, του, του γιατί σταμάτησα να διαβάζω. Θέλω να έχω less distractions. Θέλω να έχω λιγότερους περισπασμούς και λιγότερους, λιγότερα πράγματα τα οποία με αποσπούν από αυτά που πρέπει να κάνω στην καθημερινότητα. Επαναλαμβάνω το ότι έχω διάσπαση προσοχή δεν με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι ευαίσθητο ο εγκεφαλό μου στα ερεθίσματα που δέχεται. Είναι ένα κεφάλι το οποίο δεν έχει τη μεμβράνη και ό,τι ερεθίσμα δέχεται αντί να το αντανακλάει η μεμβράνη αυτή, το ρουφάει μέσα και ασχολείται με αυτό. Πετάει μια μήκα πάνω το κεφάλι μου. Δεν θα την αφήσω τη μήγα να φύγει, έτσι, θα γυρίσω, θα κοιτάξω πού πήγε αυτή η μήκα. Έχει ε9, φορολογική δηλωσία. Κανένα, κανέναν. Κατάλαβε και είναι το πρόβλημά μου. Θέλω όμω να φτιάξω ένα περιβάλλον γύρω μου το οποίο να έχει λιγότερα distraction στην καθημερινότητά μου. Το ότι είμαι επίση ένα άνθρωπο που ε, έχω αρκετά υλικά αγαθά λόγω δουλειά και λόγω δικών μου προσωπικών προβλημάτων, όπω είπα, είμαι ένα έτσι ελαφρύ χόρντερ. Ε, το ότι έχω αρκετά υλικά πράγματα γύρω μου και δεν, είμαι το ακριβώ το του μινιμαλιστή, δεν βοηθάει. Γιατί όταν έχω ένα γραφείο το οποίο είναι γεμάτο καλλιτικά, το οποίο κιόλα βαριέμαι να μαζέψω, γιατί έχω να κάνω άλλα πράγματα και μην και τεμπέλα συν τη άλλη, ε, δεν βοηθάει σε αυτό. Οπότε, ξεκινάω από το γεγονό ότι πρέπει να αρχίσω να τακτοποιώ το χώρο τη δουλειά μου περισσότερο, ε, ώστε να είναι πιο καθαρό το περιβάλλον γύρω μου, πιο τακτοποιημένο, γιατί καθαρό είναι, τακτοποιημένο δεν είναι, να είναι πιο τακτοποιημένο το περιβάλλον γύρω μου, ώστε να μπορέσω και εγώ να δουλεύω χωρίς τον distraction. Τον... Επίσης, σε αυτό φαντάζομαι θα βοηθήσει και το focus mode του κινητού, στο οποίο επιλέγει επιλέγεις εσύ 1, 2, 10 ε, ειδοποίησεις που θα είναι οι επίουσες ειδοποίησεις που θα δέχεσαι, για να μην δουλεύεις. Ένας τρόπο τρόπος ήταν επίσης και το ρολόι το οποίο εγώ έλεγα ότι το χρησιμοποιώ για να βλέπω τις ειδοποίησει και αν αυτές οι ειδοποίησει τελικά είναι τόσο σημαντικές ώστε να αφήσω το, αυτό που κάνω και να ασχοληθώ με το κινητό μου. Παπάρια. Παπάρια. Επειδή ο εγκεφαλό μου ζητάει την τόπα του, αρπάζει το κινητό. Και όταν αρπάζω το κινητό και μπαίνω να ψάξω να δω το ξενοδοχείο που πήγε η Ισία στην καρδίτσα για ασουσία, ε, για να πω στον Παναγιώτη, ξέρει κάτι, πήγαινε με εκεί. Μπαίνω στο search για να ψάξω το προφίλ τη ΙΑΣ για να μπω στο ξενοδοχείο να το δείξω στον Παναγιώτη. Μου πετάει στο activity και στο search feed ε, πέντε συνταγέ. Θα μπω να δω τι συνταγέ, μετά θα θυμηθώ. Παιδιά, αυτό είναι true story, συνέβη σήμερα το πρωί. Ε, θα μπω να δω αυτέ τι συνταγέ, θα μπω να τσεκάρω τι λίστε των προϊόντων που χρειάζεται για αυτέ τι συνταγέ. Μετά θα θυμηθώ να κατέβω κάτω να ανοίξω τον τουλάπι να δω τα τα υλικά. Ε, ε, Εν τέλει έχει περάσει, έχουν περάσει τρία τέταρτα. Το distraction λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι μία μάστιγα τη εποχή μα και μία μάστιγα ενό άνθρωπου που πάσχει από διάσπαση προσοχή και συνεχίζει να κουνάει τα χέρια του. Οπότε λοιπόν, πώ μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, θα πρέπει να έχω πιο τακτοποιημένο το περιβάλλον γύρω μου, θα πρέπει να τακτοποιώ το περιβάλλον γύρω μου τη στιγμή που το βγάζω έξω για να βοηθήσω τον εαυτό μου πρακτικά και ψηφιακά θα πρέπει να ενεργοποιήσω το focus mode πολύ πιο σκληρά, strict ώστε να μην με τον ώρα που δουλεύω. Κομμάτι το ψυχολογικό θα ήθελα να κρατήσω περισσότερα habits. Θα ήθελα να μπορώ να. και θέλω να μπορώ το 2024 να κρατάω. Τι ε, τις συνήθειες που πρέπει να κρατάω, τις συνήθειες που πρέπει να εξασκώ και να εφαρμόζω στην καθημερινότητά μου, όπως το να παίρνω τα συμπλήρωματά μου κάθε μέρα, όπω ε, όπως το να τσεκάρω την ατζέντα μου κάθε μέρα και όχι να την ανάγω μια φορά την εβδομάδα να σημειώνω για τρεις μέρες μανιακά και μετά να την παρατάω. Να μπορέσω να κρατάω τις συνήθειές μου πολύ πιο σφιχτά στη ζωή μου, να προσπαθήσω να κάνω τον εαυτό μου να ακολουθήσει λίγο πιο σφιχτά. Γιατί θεωρώ ότι αν ακολουθήσω τις συνήθειές μου πιο πιστά, ίσω να καταφέρω και να βάλω σε μια μεγαλύτερη, σε ένα λίγο πιο ευνοούμενο, ευνομούμενο πλαίσιο τη ζωή μου και να είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στην καθημερινότητά μου γενικότερα. Θέλω να μάθω να μπορέσω να ζητάω. και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το βάλω, η αλήθεια είναι, στο Part 2024, στο Resolution Part 2024, γιατί έχω κάνει τεράστια βήματα στο να μάθω να ζητάω. Θεωρώ ότι αυτή η δουλειά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μάθω να ζητάω, γιατί είναι μια δουλειά την οποία δεν την παίρνει κανείς στα σοβαρά πέραν από αυτούς που την κάνουν. <laughs> Αλήθεια σας το λέω, το μεγαλύτερο πλήγμα για μένα είναι το να μην θεωρεί κανείς ε, σοβαρή τη δουλειά που κάνω και γενικότερα να μην θεωρεί κανείς κάνω ότι είναι δουλειά αυτό που κάνω. Ναι, κάποιοι μπορείτε να πείτε ότι «ΟΚ, okay, μου προσφέρεις ε, μια ψυχική ανάταση 15 λεπτών, μου προσφέρεις ε, έναν χρόνο που θα μπορούσα εγώ να δω κάτι στην τηλεόραση». Ε, δεν είναι δουλειά αυτό που κάνεις. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το βλέπει έτσι. Uh, Δυστυχώ, επειδή μα αντιμετωπίζουν πάρα πολλέ φορέ έτσι και οι εταιρείε με τι οποίε συνεργαζόμαστε, που πλέον έχει εκλείψει αυτό το πράγμα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πλέον τη σημασία τη um, διαφήμιση και του marketing, ε, έχει εκλείψει κάπω, αλλά στην προσπάθεια αυτή του να μάθω να στέκομαι στα πόδια μου και να ζητάω αυτά που πιστεύω ότι αξίζω σαν άνθρωπο και κυρίω στη δουλειά μου, ε, και επειδή στα πλαίσια του να ζητάω αυτά που πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να πάρω, δεν το κατάφερα στην προσωπική μου ζωή όσο το τι με έκανε να το καταφέρω αυτό η δουλειά μου. Γιατί παίρνω τόσο στα σοβαρά αυτό που κάνω, που τρελαίνομαι και βουρλίζομαι όταν κάποιο θέλει απλά να πάρει το αποτέλεσμα από αυτό που κάνω, χωρίς ωστόσο να το έχει εκτιμήσει και στην πορεία. Οπότε λοιπόν, επειδή υποτιμά αυτό που κάνω, υποτιμά και την τιμή αυτό που ζητάω ή υποτιμά το χρόνο που απαιτείται για να κάνω αυτό που α, που χρειάζεται η κατάσταση. Και έφτασα σε ένα πλαίσιο όπου στυλώθηκα στα πόδια μου και είπα ότι κοίταξε να δεις, η τι μου <laughs> Οπότε θεωρώ ότι με έχει βάλει σε έναν, αυτή η δουλειά με έβαλε σε μια διαδικασία του να, να μάθω να διεκδικώ πράγματα τα οποία αξίζω. Ε, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει παιδιά και το να κάνεις το μάντρα στον εαυτό σου το ότι αξίζει. Γιατί αν εσύ ο ίδιο δεν πιστεύει ότι αξίζει και αν εσύ ο ίδιο βάζει τρικλοποδιέ στον εαυτό σου και έχει συνεχώ το υπόστο σύνδρομο ότι αυτό που κάνει δεν το κάνει και καλά, δεν θα μάθει και ποτέ να ζητά αυτό που αξίζει. Μια ζωή θα υποτιμά τον εαυτό σου, δεν θα υποτιμά μόνο το χρηματικό σου μπάτζετ, θα υποτιμά τον εαυτό σου ε, θεωρητικά και δεν θα σε εκτιμήσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε, αν θέλει κι εσύ να μάθει να ζητά και να διεκδικείς αυτό που αξίζει, θα πρέπει πρώτα να δώσει εσύ το boost στον εαυτό σου το ότι αξίζει αυτά που ζητά. Αν δεν πιστέψει ότι τα αξίζει, δεν θα μπορέσει να τα ζητήσει και κατ' επέκταση να τα πάρει. Έχω κάνει τεράστια βήματα. Θα ήθελα σε προσωπικό επίπεδο να μπορέσω να το κάνω ακόμα περισσότερο. Μου είναι δύσκολο σε προσωπικό επίπεδο να ζητήσω πράγματα, όχι από τον Παναγιώτη, γενικότερα από του ανθρώπου που με περιβάλλουν στο περιβάλλον μου. Ίσως γιατί είμαι ένα άνθρωπο που έχω μεγαλώσει με την έννοια του people pleaser, ε, το ότι θέλω να ικανοποιώ τους άλλους μια ζωή, θέλω να ικανοποιώ τους ανθρώπους γύρω μου, θα κάνω τα πάντα για να ικανοποιήσω τους ανθρώπους γύρω μου, για να τους βλέπω να γελάνε. Είμαι ο άνθρωπος που ε, τα PR που δεν χρειάζομαι θα τα φτιάξω σε πακέτα και θα τα στείλω σε φίλους μου, γιατί θέλω να, να νιώσουν αυτή τη χαρά του να ανοίξουν ένα κουτί και να πάρουν τη χαρά που παίρνω εγώ όταν ανοίγω ένα καλλιντικό. Ε, αλλά αυτό ξεκινάει από κάτι πάρα πολύ μικρό και φτάνει σε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ε, το έχω σταματήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι το να στέλνω καλλιτικά, το να προσπαθώ να ικανοποιώ τους πάντες, αλλά θέλω σε προσωπικό επίπεδο να διεκδικήσω αυτά που πιστεύω εγώ ότι πρέπει να πάρω. Σε προσωπικό επίπεδο επαναλαμβάνω. Ε, επίσης θέλω να αποκτήσω και έναν μηχανισμό του να μπορώ να κάνω confront πράγματα. Είμαι ένας πολύ διπλωματικός άνθρωπος και ένας άνθρωπος που ξέρω πώς θα συμπεριφερθώ. Σε μία περίπτωση τσακώμου πολύ μεγάλη, επειδή είχα να κάνω με έναν άρκησο άνθρωπο και με έναν άνθρωπο πάρα πολύ ψεύτη, ο μηχανισμό αντιμετώπιση μου ήταν το ότι δεν θα του δώσω αυτό που θέλει και θα προστατεύσω τον εαυτό μου. Αμήνθηκα στο confronting αυτό που θα υπήρχε, γιατί ήξερα ότι είχα να κάνω με έναν άνθρωπο που δεν θα βγάλω ποτέ άκρη μαζί του και θα προσπαθούσε να με του πάρει και επειδή είμαι και ένα άνθρωπο με πολύ θετική. Ε, άποψη για τους υπόλοιπους ανθρώπους, θα έβλεπα το καλό μέσα του και θα προσπαθούσα να το στρογγυλοποιήσω. Πράγμα που δεν του άξιζε αυτόν τον ανθρώπου. Οπότε τι έκανα. Είσαι ένα άρχισο, θα προσπαθήσει να με του μπάρει, σου κλείνω το μικρόφωνο, σε μπλοκάρω από παντού, δεν σου ξαναμιλάω ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι το να έρχεσαι confront και να διαφωνεί με κάποιου ανθρώπου είναι σωτήριο. Είναι πολλέ φορέ ακόμα και για την ψυχική μα υγεία Πολύ ευεργετικό γιατί μας κάνει να νιώθουμε αφενός το ότι έχουμε φέρει σε πέρας κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Είμαστε που δεν τσακωνομούν ποτέ, δεν θα διαφωνούσα ποτέ, όχι δεν θα τσακωνομούν, δεν θα διαφωνούσα ποτέ με κανέναν. Οπότε πλέον ε, ναι το έχω φέρει και αυτό σε κάποιο, σε κάποιο level, δηλαδή θα σηκώσω ανάστημα και πάλι όμως αυτό παιδιά προέκυψε μέσω της δουλειάς μου στο πλαίσιο του να διεκδικήσω κάποια πράγματα για τη δουλειά μου, με έκανε ικανή στο να αντισταθώ σε κάτι και στο να αντιμετωπίσω κάποιον, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα τσακωθώ μαζί του. Σε προσωπικό level πάλι δεν το έχω φτάσει στο σημείο που θα ήθελα. Ε, δηλαδή, ίσως αυτό έχει να κάνει και με το ότι το confronting στη δουλειά είναι απομακρυσμένο. Μιλάω σε μία οθόνη, δεν μιλάω σε έναν άνθρωπο face to face. Είναι ίσως και η φυσική επαφή με έναν άνθρωπο που δεν με αφήνει να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του αλλά θα ήθελα να μπορώ να κάνω και physical confront, να μπορέσω να ε, αντιπαρατεθώ με κάποιον άνθρωπο σε φυσική υπόσταση πολύ πιο συχνά. Θα κλείσω με το ότι θέλω το 2024 να μιλάω λιγότερο αγγλικά. Προτού συμφωνήσεις μαζί μου και μου πεις ότι κοπελιά μιλάς πάρα πολλά αγγλικά, θα δικαιολογήσω τον εαυτό μου γιατί ε, πρώτον, νόμιζα ότι μιλούσα πολλά αγγλικά γιατί όντως βλέπω περισσότερο ξένη δισεογραφία, ξένο YouTube, ξένα σειρές, ξένες σειρέ, ξένες τηλεοράσει. Δεν παρακολουθώ ελληνικό περιεχόμενο εύκολα, παρακολουθώ πολύ λίγους. Ε, αυτό μου προέκυψε πρώτον, γιατί θέλω να βοηθήσω λίγο στο πόσο fluent, στο πόσο εύκολα θα μου βγαίνουν αγγλικά, γιατί ε, δούλευα για πολλά χρόνια και με ξένο κόσμο όταν ήμουν personal shopper από το εξωτερικό, ή όταν δούλευα και σαν authenticator ε, σε διάφορα site για luxury items κλπ. Μου βγαίνει εύκολα. Επίσης, αυτό που συνειδητοποίησα σήμερα που το έγραψα αυτό στη λίστα μου εδώ πέρα είναι ο λόγος για τον οποίο πραγματικά μιλάω περισσότερα αγγλικά. Δεν είναι, παιδιά, του ότι τα έχω πιο εύκολα στο μυαλό μου, γιατί συναλλάσσομαι και μιλάω αγγλικά περισσότερο λόγω δουλειά και λόγω προσωπικών εμπειριών, είναι ότι η αγγλική γλώσσα, κατά τα ψέματα, είναι πιο εύκολη στην γραμματική της και στο συντακτικό της από την ελληνική. Ε, σαν άνθρωπος με διάσπαση προσοχής, χωρίς μαθησιακές όμως, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι prone, που είμαι πολύ έτσι ε, προς την τεμπελίκη πλευρά. Οπότε στα πλαίσια του είμαι τεμπέλα, προκειμένου να χρησιμοποιήσω πέντε λέξεις ε, στην πρότασή μου, επειδή στα αγγλικά πολλές φορές υπάρχουν λέξεις, το πρόουν ας πούμε, σημαίνει ο άνθρωπος που έχει την τάση να. Επειδή λοιπόν στα αγγλικά χρησιμοποιώ πολλές φορές μία λέξη για να πω πέντε λέξεις, χρησιμοποιώ χάριν συντομία και χάριν βαριεστημάρας ξένες λέξεις. Γιατί μου είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσω στα αγγλικά, γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Και το συνειδητοποίησα παιδιά το πρωί που το έγραφα στη λίστα μου. Και λέω: Κοπελιά, δεν πιέζει τον εαυτό σου να μιλήσει αγγλικά για αυτόν τον λόγο. Είσαι τεμπέλα. <laughs> Άρα λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνω τον εαυτό μου να μιλάει λιγότερο αγγλικά, όχι στο να κάνω εσά πιο ευτυχισμένου, στο πλαίσιο του να κάνω τον εαυτό μου να σταματήσει να είναι τόσο τεμπέλης στην ομιλία. Εντάξει. Mm. Τώρα, στο κλείσιμο αυτό το βίντεο. Ε, θα σα πω και τρία-τέσσερα πράγματα γιατί πολλέ φορέ τα New Year Resolutions έχουν να κάνουν και με το μάλωμα του εαυτού μα. Έχουν να κάνουν και με το ξύλο που θέλουμε να ρίχνουμε στον εαυτό μα και με το πόσο κακοί είμαστε με τον εαυτό μα. Εγώ δεν είμαι σε αυτό το πλαίσιο πλέον. Και γι' αυτό το λόγο θα σα πω τέσσερα πράγματα τα οποία έχω σταματήσει να κάνω ε, ανά τα χρόνια. Και θεωρώ ότι ενώ δεν τα έβαλα σε, σε New Year Resolution και δεν τα έβαλα στόχο να τα κάνω κατά κάποιο τρόπο και με κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο τα κατάφερα. Το πρώτο πράγμα, ε, και μάλιστα τα έχω γράψει και στα αγγλικά από τη στιγμή που έγραψα στον εαυτό μου, Γιώργη, σταμάτα να μιλά αγγλικά. Τα έχω γράψει όλα στα αγγλικά εδώ πέρα. Θα τα μεταφράσω όμω στα ελληνικά γιατί γιόλο. Έχω γράψει εδώ πέρα food waste. Σταμάτησα να είμαι ένα άνθρωπο που πετάει φαγητό. Θα μου πει κοπελιά, τρώ τριών ημερών φαγητό, ναι. Ε, σταμάτησα να πετάω φαγητό γιατί πρώτον υπάρχει αυτή η πεποίθηση και όλο αυτό που μας έλεγαν μια ζωή παλιοί άνθρωποι το ότι υπάρχει κόσμος που πεινάει. Kim, there are people that are dying. Υπάρχει κόσμος που πεινάει και δεν έχει να φάει τα βασικά. Και εσύ κοπελιά πετάς φακή ε, μια ημέρα, δύο ημερών γιατί δεν την έφαγαν οι υπόλοιποι. Σκάσε και φάτη. Ε, <coughs> Μπορεί να είμαι ένα άνθρωπο που ε, είμαι λίγο έξαλλη στα έξοδά μου, στο φαγητό όμω είμαι έξαλλη στο πόσο ακριβό και καλό φαγητό θα αγοράσω, δεν είμαι έξαλλη όμω στο πόσο θα πετάξω. Δεν πετάω φαγητό, εκτό και να έχει χαλάσει. Δεν είμαι τη άποψη το ότι φαγητό μπαγιάτικο. Δεν δέχομαι καν τον όρο μπαγιάτικο φαγητό. Θα σα πω αυτό. Για μένα δεν υπάρχει μπαγιάτικο φαγητό. Το μπαγιάτικο ψωμί μπορεί να μπει στην κατάψυξη, να ξεπαγωθεί και να μπει σε μπιφτέκια. Δεν πετάω φαγητό. Και ένα New year resolution για το 2024 που ήθελα επίσης να βάλω είναι το να κάνω meal planning. Πάτησα ήδη το New Year's resolution, το να μιλάω αγγλικά. Του να πλανάρω, του να βάζω σε πλαίσιο και σε πρόγραμμα μελλοντικά μου φαγητά. Είδε πόσε λέξει χρησιμοποίησα για να πω το food planning. Καταλαβαίνει το πρόβλημά μου. Επίση να ξέρετε ότι το food waste, το πόσο πεταμένο φαγητό υπάρχει είναι παιδιά μία από τις μεγαλύτερες αιστείες μόλυνσης του πλανήτη μας. Το πεταμένο φαγητό είναι τεράστια μόλυνση για τον πλανήτη μας. Ε, θεωρώ ότι βάζω ένα πολύ μικρό λιθαράκι. Δεν βάζω πολύ μικρό λιθαράκι γιατί όπου βρω πλαστικό καλαμάκι θα το επιλέξω έναντι του χάρτινου. Δυστυχώς και ας έχω να στο σπίτι μου, εγώ θα επιλέξω το πλαστικό εάν μου το βρω μπροστά μου τα λέμε τα, τα σφάλματά μας, με συγχωρείτε. Αλλά το δικό μου λιθαράκι αυτή τη στιγμή είναι να μην επιβαρύνω τον πλανήτη όσο περισσότερο μπορώ με πεταμένο φαγητό. Και για χάριν οικονομίας και για χάρη του να καταλαβαίνουν και τα παιδιά μου ότι κοίταξε να δει. ε, φαγητό προηγούμενη ημέρα θα το φας και θα πεις ένα τραγούδι. Παιδιά και από συναισθηματική πλευρά και από κοινωνική πλευρά υπάρχει κόσμο που δεν έχει να φάει. Τι προάλλε μου είπε ο γιο μου, ε, ε, είχε και την προηγούμενη μέρα. Δεν και γυρνάει και μου λέει, θα φάω μπαγιάτικο και Αυτό μου λέει είναι σάπιο. Παιδιά, βουρλίστηκα. Όταν άκουσα σάπιο τον κεφτέ τη προηγούμενη ημέρα, μου ήρθε να ξεχάσω όλου μου του τρόπου και όλη μου την έμπαθη ε, ε, σαν μαμά. Ήθελα μπάφ να το ρίξω μπάτσα. Κρατήθηκα όμω. Πρώτο φωνάξα την πρόνοια, κρατήθηκα. <laughs> Δεν σηκώνω χέρι στα παιδιά μου. Ποτέ! σω και αυτό να το βάλω στο New για resolution. <laughs> Πλάκα κάνω. Χιουμοράκι, κακό, το ξέρω. <laughs> Ε, και μου οφείλω ένα μπράβο που έκανα τον εαυτό μου όχι με τη βία, όχι με το ζόρι, αλλά άρχισα να σκέφτομαι πραγματικά ότι κοίταξε να δει, πρέπει να μην πετά φαγητό. Πρέπει όσο μπορεί να αποθηκεύεις φαγητό, να το. Όχι να αποθηκεύεις να αξιοποιεί το φαγητό σου. Όχι αποθηκεύση. Να αξιοποιεί το φαγητό σου σωστά. Ε, τα buying sprees που έχω σημειώσει εδώ πέρα, ναι, μεν έχω σταματήσει να κάνω. Τα τρελά που έκανα παλιά, που είχα 400 ευρώ στην τσέπη και αντί να τα μοιράσω στους λογαριασμούς μου πήγα και τα ξόδευα και μετά έτρεχα να μαζέψω τα λεφτά για τους λογαριασμούς. Ε, αυτό σταμάτησα να το κάνω. Σταμάτησα να ξοδεύω αλόγιστα με επιβάρυνση του σπιτιού μου. Δεν έχω σταματήσει όμως να ξοδεύω στο επίπεδο που ήθελα, που θέλω. Μου το δίνω όμως το ότι το έχω φέρει σε μια σχετική ισορροπία. Σχετική, επαναλαμβάνω. Μου το δίνω. Επίσης, με είδατε να χρησιμοποιώ πριν ε, πολλές φορές ε, την ε, αιτιολόγηση της διάσπασης προσοχής για κάποια προβλήματά μου. Το παθαίνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι με τον καιρό το ξεπερνάμε. Το ότι είναι διάσπαση προσοχή, το ότι διαγνώστηκα με διάσπαση προσοχή από τον του γιού μου σε μεγάλη ηλικία, για μένα ήταν μία αποκάλυψη. Γιατί θεώρησα ότι, oh God, βρήκα τι πρόβλημα έχω. Εφόσον λοιπόν βρήκα τι πρόβλημα έχω, το χρησιμοποιούσα μετά σαν ταυτότητα και σαν δικαιολογία για να δικαιολογήσω οτιδήποτε δεινό συνέβαινε στη ζωή μου. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το έκανα εγώ, το κάνουμε όλοι μα. Όταν ανακαλύπτουμε και τρώμε μία συνειδητοποίηση για τον εαυτό μα, ξαφνικά το χρησιμοποιούμε σαν το γι' αυτό έκανα αυτό, γι' αυτό έκανα αυτό, γι' αυτό έκανα αυτό. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να δικαιολογήσουμε τις συμπεριφορές μας απέναντι στους άλλους, κυρίως απέναντι στους άλλους, χρησιμοποιούμε την ταμπέλα αυτή για να πούμε «Κοίτα, δεν είμαι τρελή που το έκανα αυτό, δεν είμαι τεμπέλα, δεν είμαι η ταμπέλα που μου κόλλησες, αυτό έφταιγε». Αυτό λοιπόν μας φέρνει σε ένα ε, σημείο του να χρησιμοποιούμε την ταμπέλα εμείς περισσότερες φορές, της διάσπασης εγώ εμπροκειμένου, για να δικαιολογήσω του υπόλοιπου τα δικαιολόγητα για αυτά που εγώ δεν μπορούσα να κάνω. Και οι άλλοι με θεωρούσαν κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Ήταν μια ανασφάλεια δική μου, την οποία εγώ έπρεπε να ικανοποιήσω, εγώ έπρεπε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ότι κοίτα, μαμά δεν είμαι εγώ τεμπέλα που δεν μάζεψα στο το σπίτι μου. Ευτή και η διάσπαση που δεν με άφηνε και έπρεπε να μιλάω στο τηλέφωνο με τη φίλη μου την Εύα 48 ώρε για να μπορέσω εφεκτιβλη να τακτοποιήσω το σπίτι μου. Αυτό όμω πλέον το έχω φέρει σε μια ισορροπία στη ζωή μου και μου το δίνω. Το ότι σταμάτησα να φτάνω τον εαυτό μου στο να πρέπει να δικαιολογείται μονίμω, σταμάτησα να χρησιμοποιώ την διάσπαση προσοχή σαν μια δικαιολογία για οτιδήποτε έχω, θα τη χρησιμοποιήσω σε ένα πολύ πιο ισορροπημένο επίπεδο, στο να καταστήσω στου άλλου, να καταστήσω στου άλλου μα δω ότι κοίταξε να δει, αυτό είναι απόρρια αυτού νου, αλλά το σταμάτησα στην προσωπική μου ζωή. Δυστυχώ, στην ψηφιακή μου δουλειά και ειδικά στα social, πρέπει να υπενθυμίζω το ότι έχω διασπάσει προσοχή για να καταλαβαίνει ο άλλο γιατί δεν είναι ο γνωστό που σε βλέπει κάθε μέρα. Είναι άνθρωποι που μπορούν να σε βλέπουν περιστασιακά για πέντε μέρε. Εάν λοιπόν εγώ δεν εξηγήσω το ότι παιδιά υπάρχει διασπάση προσοχή και ένα λόγο που δεν είμαι on track στη δουλειά μου, ένα λόγο που δεν είμαι on track στα βίντεο μου, ένα λόγο που δεν είμαι στο πρόγραμμα και όχι on track truly, ε, στα βίντεο μου και σε αυτά που υπόσχομαι, δυστυχώ φταίει διάσπαση. Και πρέπει να το υπενθυμίζω κάθε τόσο ή να το, καθα... να το σε αυτού που δεν το ξέρουν. Στο προσωπικό λοιπόν επίπεδο, σταμάτησα να χρησιμοποιώ την ταμπέλα τη διάσπαση προσοχή για να εξηγήσω τα, τα ανεξήγητα και να δικαιολογήσω τα δικαιολόγητα. Οπότε μου το δίνω. Στη δουλειά δεν ξέρω αν θα πρέπει να προσπαθήσω να το σταματήσω, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει. Αυτό. Πρέπει στάνταρ να σταματήσω να κουνώ τα χέρια μου στο βίντεο. Λοιπόν, θέλω από κάτω στα σχόλια να μου γράψετε τα δικά σα resolutions, τους δικούς σας στόχους. Ακόμα και τον τίτλο στα αγγλικά τον έγραψα γάμο την τρέλα μου γάμο. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια από κάτω τους δικούς σας στόχους για το 2024. Δεν θέλω να πιέζετε τους εαυτούς σας με το μαχαίρι στο λαιμό να καταφέρετε τους στόχους σας. Θέλω να κρατήσετε μια ισορροπία και να κρατάτε μια ισορροπία. Εγώ στη ζωή μου έμαθα ότι το μεγαλύτερο μάθημα στα πάντα είναι το μέτρο άριστον. Δεν θέλω να κατακτήσω την κορυφή, θέλω να φτάσω τον εαυτό μου στο μέτρο όμως. Θέλω να κατακτήσω το μέτρο άριστον, δεν θέλω να κατακτήσω την κορυφή κανένα Everest. Θέλω όμως να φτάσω τον εαυτό μου στο ικανό σημείο του να αποδέχεται το μέτρο και να μπορεί να λειτουργεί με μέτρο. Θέλω λοιπόν και εσείς με μέτρο του στόχου σας του 2024 να μην δέρνετε τους εαυτούς σας και να μου γράψετε από κάτω τι θέλετε να πετύχετε το 2024 και τη χρονιά που έρχεται. Σας φιλώ, το βίντεο αυτό θα βγει λίγο μεγαλύτερο πόσο υπολόγιζε, αλλά άμα ανοίξω εγώ το στόμα μου δεν σταματά να μιλάω, το ξέρεις αυτό, you know me, φιλιά πολλά, σ' αγαπώ, vlog μας day 2 is over.